θα γίνει το χαμό. Καλό αγώνα. Thank you.
της περιβόητης κάρτας του πολίτη, στους Έλληνες. Οι παγκοσμιοκράτες μας χρησιμοποιούν για πειραματόζωα, σε όλα. Στην οικονομία, στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα πίστεως και πολιτισμού. Πρέπει επιτέλους να πούμε όχι σε όλες αυτές τις κινήσεις εξανθρωποδισμού της πατρίδας και της συνείδησής μας. Ο Θεός μαζί σας, αγωνιστικά μαζί σας, Στέλιος Παπαθεμελής. Μπράβο! Δεν είναι οργανωμένο. Πού θα γίνουμε ένα κουβάρι. Θα γίνουμε ένα κουβάρι. Πρέπει να του πούμε. Να ανοίξουμε, να πιάσουμε τον δρόμο. Πρέπει να του πούμε. Βέβαια να φράξουν δρόμο. Καψόνι, όχι θα δούμε. Όλοι μέσα στον δρόμο. Να κοπήσει η κοινωνία. Πάμε, πάμε. Αγαπητοί αδελφοί, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Το ξέρει. Είμαστε από Ορθόδοξο Σύλλογο Πανελλαδικής Εμβέλειας, Παλαιό Εορτολόγιο. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, παλαιό και νέο. Όλοι μαζί, όλα τα πολιτικά κόμματα ενωμένα για την Ελλάδα και για τον Χριστό. Γιατί δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Όλοι έχουν προδώσει και την Ελλάδα και την πίστη. Να ξέρετε ότι σήμερα ένας από τους λόγους που δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά πιστεύουμε ότι θα εμφανιστούν και άλλοι αδερφοί, είναι ότι έγινε στάση εργασίας Κυριακή στα παγκόσμια χρονικά πρώτη φορά. Αυτό που κάνανε είναι γιατί φοβηθήκανε εσάς και εμάς που είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε κατά της ηλεκτρονικής κλαβιάς της κάρτας του πολίτη. Για να διατρανώσουμε για την Ελλάδα, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στο ξεπούλημα της πατρίδας, ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια στα εθνικά θέματα, ενάντια στην ανεργία, ενάντια στο ξεπούλημα των πάντων. Γιατί να ξέρετε ότι κάποτε στην Ελλάδα το 1936 είχε πάρει δάνειο η Ελλάδα από το κράτος του Βελγίου και βγήκε η τότε κυβέρνηση και αρνήθηκε. Και όταν μας πήγαν στα δικαστήρια, η τότε κυβέρνηση είπε «Αρνούμε να πληρώσω γιατί προέχει πρώτα ο ελληνικός λαός». Και έπειτα το κράτος. Υπάρχει το κράτος, λέει, και η πατρίδα. Και μετά υπάρχει το δάνειο. Και πάνω σε αυτό εδώ μας κάνανε δικαστήριο και αθωωθήκαμε. Πάνω σε αυτό εδώ, μετά από 50 χρόνια, η Αργεντινή που είχε καταρρεύσει επικαλέστηκε νομικό δίκαιο της Ελλάδας του 36 και δεν πλήρωσε ούτε η Αργεντινή. Και αυτή εδώ, και αυτοί εδώ οι προδότες που κυβερνάνε σήμερα, αυτοί εδώ οι προδότες που κυβερνάνε σήμερα κάνανε το μνημόνιο και βάλανε υποθήκη. Βάλανε υποθήκη τα πάντα. Βάλανε υποθήκη από την Ακρόπολη, από τον ορυκτό μας πλούτο, από τα πάντα. Αδέρφια μου, ακούστε καλά, τέρμα ο καναπές, τέρμα ο καναπές. Έτσι, τέρμα τηλεόραση, έλα. Όλοι αυτοί σήμερα, ακούστε, ακούστε, σήμερα για να πάρθει η απόφαση αυτή,
να γίνει στάση στα λεωφορεία 14 που είναι κλειστά τα πάντα. Την πήρανε! Την πήρανε οι συνδικαλιστές και η κυβέρνηση! Όλοι αυτοί μαζί με τα ξεπουλημένα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Όλοι αυτοί είναι προδότες του ελληνικού λαού. Αυτοί έχουν προδώσει τα πάντα. Σήμερα η μισή είναι 30% και 40% κάτω και δεν μιλάει κανένας. Σήμερα όλοι αυτοί από τα κανάλια δήθεν κόπτονται. Και αν θυμηθείτε, πριν από 2-3 μήνες λέγανε ότι θα καταργηθεί ο νόμος περί ασυλίας και ευθύνης υπουργών. Και το έχουν καταπιεί όλοι. Όλοι αυτοί οι κλέφτες που δεν μπορούμε να τους ακουμπήσουμε. Όλοι αυτοί οι 300, αυτοί εδώ είναι οι δυνάστες. Είναι οι Διοκλητιανοί του ελληνικού λαού. Κάποτε 300 Έλληνες πέφτανε για την Ελλάδα. Σήμερα όλη η Ελλάδα πέφτει για τους 300. Όλη η Ελλάδα σήμερα πέφτει για τους 300. Να πάρει το λόγο άλλος αδερφός, γιατί να πάρω και μια ανάσα. Το λόγο παίρνει ο κύριος Θήμιος Παπανικολάου, εκδότης του περιοδικού Ρεσάλτο και της αντίστοιχης ιστοσελίδας που έχει ταχθεί και αυτός εναντίον της κάρτας του πολίτη. Δυνατά, φίλες και φίλοι, θα αρχίσω με τον τρόμο. Τον τρόμο που έχει σπείρει αυτή η εκδήλωση για την κάρτα του πολίτη στο ποικίλο κατεστημένο, στο διαπλεκόμενο κατεστημένο, στο πολιτικό κατεστημένο και στο εκκλησιαστικό κατεστημένο. Διότι ο τρόμος δεν είναι μόνο προς τα ανδρίκελα της κυβέρνησης, αλλά είναι προς τα αδερφά ανδρίκελα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Να μην το ξεχνάμε. Διότι εδώ πέρα, σήμερα, όλα αυτά ηγεσία της εκκλησίας. Ηγεσία πολιτική, οι νταβάδες και τα τσιράκια του στα ΜΜΕ έχουν εξαπολύσει έναν πόλεμο, άγριο πόλεμο, εναντίον της εθνικής υπόστασης της χώρας μας και εναντίον της Ορθοδοξίας που αποτελεί τον συνθετικό ιστό της εθνικής μας υπόστασης. Η κάρτα του πολίτη είναι το εφιαλτικότερο μέσον εναντίον της εθνικής μας υπόστασης